Και κάθεσαι έτσι απλά και... Ανεβαίνει η αυτοπεποίθησή σου έτσι, ε. Ναι, φίλε. Μαλάκα έτσι και το κάνω αυτό το πράγμα μπροστά κάθε φορά είναι πολύ ηλίθιο. Ναι, στην αρχή είναι full άβολο και σε φάση μαλάκα πρέπει να πάω σε κάποιο γιατρό, δεν είμαι καθόλου καλά. Αλλά όντως πιάνει. Πιάνει, ε. Πιάνει full. Το έχεις κάνει πολλές φορές. Πάντα. Πάντα. Μπράβο. Ρε τα τσιγάρα μου, μόλις είναι. Να μην βγάλουμε τις κόκκες, παρακαλώ. Και τώρα, παρακαλώ, υποδεχτείτε στη σκηνή με ένα τεράστιο χειροκρότημα τον Χρήστο Πέτρου! Δώστε το, δώστε το, δώστε το! Έτσι, σας θέλω ενεργούς! Φτάνει, φτάνει. Τι κάνετε, είστε όλοι καλά? Ένα χειροκρότημα για όλους σας εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά? Χαίρομαι, χαίρομαι. Πριν πω οτιδήποτε, να πω για να μην γίνει κάποια παρεξήγηση, κάποιο μπέρδεμα. Για όσους δεν με ξέρετε, όχι. Δεν είμαι ο Κάγκουρας γιος του Κοντιζά. Ούτε αδέρφος του Τρανού για κάποιους. Χαμώ την πουτάνα μου, εντάξει. Να συστηθώ λοιπόν, είμαι ο Χρήστος και είμαι 25. Τονίζω ότι είμαι 25 γιατί θυμάμαι όταν ήμουν μικρός που έλεγα ότι δεν κάνω ποτέ ναρκωτικά. Και δεν θα πιω ποτέ αλκοόλ. Τώρα βέβαια, προς το τέλος της ζωής μου. Συνειδητοποιώ ότι αυτό δεν γίνεται. Και δεν γίνεται γιατί δυστυχώς μεγάλωσα με περίεργους γονείς. Ένα χειροκρότημα, πώς έχετε μεγαλώσει με περίεργους γονείς? Ψυχανάλυση. Προφανώς σας αγαπάμε, εντάξει, δεν λέω το αντίθετο. Απλά οι γονείς μου ήταν περίεργοι. Αρχικά μεγάλωσα με ένα πρότυπο γονέα, όπως το λέμε στις μέρες μας, ματσό. Αντρουά. Okay. Ένα πρότυπο γονέα που οι άντρες δεν κλαίνε. Είναι ντροπή να κλαίνουν οι άντρες. Ένα πρότυπο γονέα, έτσι καταλαβαίνετε, ψηλό. Επιβλητικό, με μυς, πλάτες, τρίχες, κακομούτσουνο. Έτσι ήταν η μάνα μου. Ωραία, γελάμε με τη μάνα μου. Χαίρομαι. Τέλεια, τέλεια. Το καλό με αυτό είναι το γαμό ότι η μάνα σου δεν έπιανε ποτέ σε μένα. Κολώνεις. Από την άλλη, να σας πω και λίγα πράγματα για τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν μια ζωή οικοδόμος, οπότε εγώ αυτόματα γεννήθηκα με πρόβλημα στη μέση. Πραγματικά όλη μου η οικογένεια είχε προβλήματα στη μέση. Ο αδερφός μου είχε δισκοπάθεια, ο πατέρας μου είχε λουμπάγκο, η μάνα μου είχε γκόμενο. Συνεχίζουμε να γελάμε τη μάνα μου. Τέλεια, ωραία, ωραία. Και ο πατέρας μου είχε ένα πάρα πολύ μεγάλο κακό. Ξέρετε ποιο είναι αυτό? Το κακό που είχε ο πατέρας μου ήταν ότι πάντα χανόταν με τα μάξι στον δρόμο. Οκ, okay, πάντα. Και θυμάμαι να πηγαίνω πιτσιρικάς και να του λέω: καλά, ρε πατέρα. Γιατί δεν παίρνει ένα GPS, όπως όλοι οι υπόλοιποι? Και μου λέει: τι να το κάνω, ρε το GPS. Το έχω. Και δεν το είχε. Πάντα χανόμασταν. Έχουμε ξεκινήσει με τον πατέρα μου για Ραφίνα, έχουμε καταλήξει μετανάστες στην Πολωνία. Ο πατέρας μου μια μέρα βγήκε να πάρει τσιγάρα. Έχω να τον δω 12 χρόνια από τότε. Και ξέρετε κάτι, ακόμα πιστεύω δεν μας έχει παρατήσει. Έχει χαθεί κάπου στην Αθήνα ο μαλάκας. Αλλά όλο μου το σώμα ήταν περίεργο. Και έτσι εξηγείται που και οι γονείς μου ήταν περίεργοι. Φανταστείτε όταν πέθανε ο παππούς μου, η τελευταία του επιθυμία ήταν να τον αποτεφρώσουμε. Πράγμα που είναι πολύ περίεργο για Έλληνα παππού, έτσι. Εδώ πέρα έχουμε την κλασική, την κηδεία, τη γραφική, έτσι, τη μίζερη. Ήταν όμως η τελευταία του επιθυμία, έπρεπε να το κάνουμε. Εν τέλει τον αποτεφρώσαμε. Μετά πέθανε. Το πιο περίεργο με τον παππού μου, ξέρετε ποιο ήταν? Ότι όταν πέθανε, μας άφησε κληρονομιά να μοιραστώ εγώ και ο αδερφός μου ένα σπίτι και ένα αγκούρι. Προφανώς και διάλεξα το αγκούρι. Το σπίτι δεν το κάνω, το βάλω στον κόλο μου. Και να σας πω εδώ πέρα ότι σαν οικογένεια δεν είχαμε πάρα πολλά λεφτά, οπότε με το που τελείωσα τη σχολή αναγκάστηκα να βρω δουλειά. Πήγα στην πρώτη μου συνέντευξη για δουλειά. Ένα χειροκρότημα, θυμάστε την πρώτη σας συνέντευξη? Ψυχανάλυση. Όχι, μην παρεξηγήσετε, ήμουνα 17 χρονών. Okay, ήμουνα πιτσιρίκι, επειδή ήμουν ψαρωμένος, αγχωμένος, αλλά ήμουν ένας άνθρωπος που θέλει να αντιμετωπίζει τους φόβους του. Okay. Οπότε πήγα εκεί, επειδή μου όση αυτοπεποίθηση μπορούσα να έχω. Μπαίνω μέσα, φανταστείτε ότι πόσο θα μου έπαιρνε τη συνέντευξη, χυμένος σε ένα γραπέτσι πίσω, ανοιχτό που κάμισο μέχρι τον αφαλό, τρίχα, χρυσό σταυρό για κάποιο λόγο, χρυσό ρολόι, Πάμπλο Εσκομπάρ των Βαλκανίων, ρε. Μπαίνω μέσα πριν προλάβω να βγάλω εκεί, σηκώνεται και μου λέει: λοιπόν, εδώ πέρα θα δουλεύεις εξαήμερο δεκάωρο, 400 ευρώ το μήνα. Του λέω: πότε με γαμάτε? 3 με 4 μου λέει, μετά το διάλειμμα.
Α, έχει και διάλειμμα. Ε, ναι, μου λέει για τσιγάρο. Του λέω, δεν καπνίζω, μου λέει, θα το ξεκινήσει. Του λέω, εντάξει, μάλλον δεν είναι αυτή η δουλειά για μένα. Ψάχνω κάτι διαφορετικό, κάτι πιο εύκολο, λίγο πάρτα μίσος. Μου λέει, οπ. Αν δεν δοκιμάσει κάτι πρώτα σε αυτή τη ζωή, δεν θα μάθει ποτέ αν όντως σου αρέσει. Του λέω, έχετε δοκιμάσει ποτέ σκατά. Πήγα και έγινε αντιλιβερά μετά. Okay. Σε μια γνωστή έτσι αλυσίδα με πίτσες, δεν έχει σημασία. Και μια μέρα ήταν βαρύ χειμώνα, okay, χιόνιζε. Οπότε πάω μια παραγγελία, ανοίγει ο πελάτης, βγαίνει, μου κάνει. Ω! Χιονίζει. Του λέω, έχετε δοκιμάσει ποτέ σκατά. Τέλος πάντων, το αφήνω την παραγγελία. Γυρνάω στο παπί, γυρνάω στο κατάστημα, βγάζω τα παγοπέδιλα. Και πάω στο supervisor. Μια παρένθεση εδώ πέρα. Supervisor δεν σημαίνει υπεύθυνος που όλοι νομίζουμε. Απλά οι Έλληνες έχουμε την τάση να μεταφράζουμε αγγλικούς τίτλους στα ελληνικά λάθος. Supervisor είναι δύο λέξεις λατινικές. Το super, που σημαίνει μεγάλο, και το visor, που σημαίνει κολόβισμα. Οπότε πάω στο supervisor και του λέω να ρωτήσω κάτι. Επειδή εξοχιονίζει, αν η άσφαλτος κάτω πιάσει πάγο, τι κάνουμε? Και τι μου απαντάει? Είστε έτοιμοι? Είναι σεμινάριο, απαντήστε. Είστε έτοιμοι? Προσέχετε. Τι λες ρε μεγάλε? Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, γιατί τόσο καιρό που δεν χιονίζει, εγώ πήγαινα σούζα λαμπάδα με κλειστά τα μάτια. Γι' αυτό κιόλας δεν αναφέρω ποτέ το όνομα της αλυσίδας, μην γίνει καμιά μαλακία, πολλές φορές αυτό πανεντόμινο. Το καταλάβατε. Λόγω παίγνια, ναι. Συγγνώμη, με συγχωρείς. Δεν θα πω άλλα αλήθεια. Μα έχω άλλο ένα, εντάξει. Και όπως καταλαβαίνετε, επειδή η ζωή μου ήταν περίεργη πάντα και δύσκολη, παιδί μου, κατέληξα να έχω μάνα full υπερπροστατευτική. Ποιος έχει μάνα τέτοια? Ένα χειροκρότημα. Ψυχανάλυση, συνεχίζουμε δυναμικά, τέλεια. Είναι υπερπροστατευτική και πολλές φορές μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό. Γιατί την βλέπω που είναι έτσι και σκέφτομαι μέσα μου. Μαλάκα, πού να ξέρε. Πού να ξέρε, όταν της έλεγα ότι θέλω να γίνω δικηγόρος, εννοούσα του διαβόλου. Μαλάκα, πού να ξέρε η μάνα μου ότι έχω βρεθεί λιπόθυμος εκτίμα στα σπάτα. Μετά από ένα μπουκάλι ουίσκι και ένα ζελεδάκι που μου το έδωσε ένας άκυρος τύπος και τον ρώτησα, αυτό τι είναι, μου απάντησε, θρυλαιοντά. Δεν καταλαβαίνεις. Δεν κατάλαβα όντως τίποτα. Μαλάκα, πού να ξέρε ότι αυτός ο τύπος πλέον είναι ο κολλητός μου. Αλλά άμα το σκεφτείτε, αυτό πάει και αντίστροφα. Έχετε βρεθεί ποτέ στην χείριστη, στην άθλια, μίζερη κατάσταση να μαθαίνετε κατά λάθος παραπάνω πράγματα για τους γονείς σας από ό,τι πρέπει? Είμαι τις προάλλες σπίτι, έχει έρθει ένας παλιός φίλος της μάνας μου, δηλαδή μου, ωραίος τύπος, αλλά πολύ χύμα. Και έλεγε μια ιστορία και της λέει, Γεωργία, θυμάσαι το 95 που ήμουν σε ένα μπαρ που ήταν και μπιλιάρδο με την Άννα και τη Σοφία, που τότε έχω γούστρα τη Σοφία και εσύ στην τουαλέτα και τσιμπούκονες ανάστε από τη Θήβα. Έχει η Θήβα ναύτες. Η μάνα μου φρικάρει, του κάνει «Παναγιώτη! Τι είναι αυτά που λες μπροστά στο παιδί?» Αυτός γυρνάει φουλ ντροπιασμένος, έχει καταλάβει ότι έχει κάνει μαλακία, μου κάνει «Παλικάρι μου, χίλια συγγνώμη, αλλά μαλάκα, πού να ξέρες». σε αυτό το σημείο θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Ένα χειροκρότημα, όπως ξέρετε, είναι το crowd work. Okay. Θα εξηγήσω και τους υπόλοιπους. Το crowd work είναι όταν ο κωμικός μιλάει με κάποιον από το κοινό. Μην αγχωνείτε, θα σας βρίσω. Είναι μια πάρα πολύ ωραία τεχνική. Ζεσταίνει το κωμικό, ζεσταίνει το κοινό, ερχόμαστε πιο κοντά, γινόμαστε μια παρέα. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα όμως εδώ πέρα. Είμαι άμπαλος στο crowd work. Δεν το δοκιμάζω ποτέ, γιατί σαν άνθρωπος δεν το έχω να αυτοσχεδιάσω, να σκεφτώ αστεία, να δεσπότε. Δεν το έχω καθόλου δει. Γεια σου, φίλη μου. Yeah. Πώς σε λένε? Νεφέλη. Με τι ασχολείσαι, Νεφέλη? Δεν ξέρεις. Δουλεύεις εξυπηρέτηση πελατών στην Booking. Ναι. Ωραία, είσαι η Νεφέλη και δουλεύεις εξυπηρέτηση πελατών στην Booking. Τι να πω, ρε μαλάκες.
Ξέρεις το θέμα, Νεφέλη, ότι στο crowdwork η δουλειά του κωμικού, αυτό που έχω να κάνω εγώ αυτή τη στιγμή, είναι να βρω μια κοινή αλήθεια στο δωμάτιο. Κάτι που μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι, να ταυτιστούμε με αυτό. Δουλεύεις εξυπηρέτηση πελατών στην Booking. Ναι, υπάρχει ένα άτομο που κάνει την ίδια δουλειά. Θα ταυτιστεί μόνο αυτός. Όλοι οι υπόλοιποι δεν θα ταυτιστούμε. Οπότε πρέπει να βρω αυτή την κοινή αλήθεια στο δωμάτιο. Έχω βρει έναν τρόπο να το κάνω. Θέλετε να τον ακούσετε? Ναι. Ενθουσιασμός, χαίρομαι, ωραία. Γεια σου, φίλε μου. Yeah. Πώς σε λένε? Χρήστο. Χρήστο, ωραία. Χρήστο, πόσες φορές τον έχεις παίξει σήμερα? Πριν απαντήσει. Το γιο που θα κάνει, να μετράς μία, δύο, τρεις. Εδώ πέρα, Χρήστο, υπάρχει μια κοινή αλήθεια στο δωμάτιο. Γιατί 95% των περιπτώσεων η απάντησή σου θα ήταν τουλάχιστον μία φορά. Είναι κάτι σαν τον Μπολζάνο. Ωραία, 10 μαθηματική. Αν είσαι, ποιος ο Μπολζάνο, ρε μαλάκα? Κάποιος τον παίζει κάθε μέρα, που έχουμε έρθει, τι γίνεται? Υπάρχει ένα 4% πιθανότητα να τον παίξει μετά την παράσταση. Καλό βόλι να ευχηθούμε, εννοείται. Χειροκρότημα, ήταν αυτό. Χειροκρότημα για μαλακία πρώτη φορά ακούω, ρε. Να τον παίζει, να βγαίνει από τον μπάνιο. Μπράβο, αγόρι μου! Δώστε το. Καλή μαλακία, Ανάκη. Και εδώ, για κάποιο περίεργο λόγο, μας περισσεύει 1% πιθανότητα να τον παίζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μου δείχνει τα χέρια, εντάξει, όλοι καλά πίσω, μην αγωνέστε. Γιατί η κοινή αλήθεια στο δωμάτιο είναι ότι οι άντρες τον παίζουμε τουλάχιστον μια φορά τη μέρα. Υπάρχουν κάτι τύποι που είναι σε φάση, καλά, εγώ τον παίζω μια φορά το μήνα, ρε. Μαξ. Αυτή είναι το 1% που τον παίζουν στις παραστάσεις. Εν τω μεταξύ, αν το σκεφτείτε, δεν είναι πολύ περίεργο που σαν κοινωνία, όλη η κοινωνία έχει αποδεχτεί ότι οι άντρες τον παίζουμε συχνά. Ενώ κυριολεκτικά όλοι τον παίζουν. Οι καθηγητές από τα πανεπιστήμια σε αυτή τη στιγμή μπορεί να τον παίζουν. Τα αφεντικά από τις δουλειές αυτή τη στιγμή μπορεί να τον παίζουν. Θέλετε να το κάνω χειρότερο? Οι πατεράδες όλων εδώ μέσα μπορεί να υδρώνουν αυτή τη στιγμή. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο άτομο να συνειδητοποιήσεις και να αποδεχτείς ότι τον παίζει? Ο Μαμαλάκης, φίλε. Φανταστείτε να τον παίζει. Παίρνουμε το πουλάκι, χαϊδεύουμε τα αρχιδάκια. Σας φαντάζομαι μετά. Πώς ήταν η παράσταση, ρε? Μαλάκα μου, Μαμαλάκης είναι ανώμαλος. Σας κατέστρεψα την παιδική ηλικία αυτή, έτσι. Χαίρομαι. Άλλη μια ερώτηση θέλω να σας κάνω. Ένα χειροκρότημα, πώς έχετε, σκύλο ή σκύλα? Okay, okay. Αυτό ήταν λίγο τι θα πει τώρα ο μαλάκας. Όχι, λατρεύω τα σκυλιά, τα αγαπάω, τα λατρεύω πραγματικά. Εσάς που έχετε σκυλιά, όχι και τόσο. Θα εξηγήσω, μην παρεξηγήσετε. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Σε όσους έχετε σκυλιά, έχετε συνεννοηθεί μεταξύ σας σε κάποιο παγκόσμιο συνέδριο για άτομα που έχουν σκυλιά, δεν ξέρω τι κατά. Να απαντάτε τα ίδια σε όλους. Τι εννοώ, μπαίνω τις προάλλες σε μια δουλειά, για να, σε ένα σπίτι μπαίνω για μια δουλειά, ρε παιδί μου. Χαλαρός και βγαίνει ένα τεράστιο σκυλί, αρχίζω να μου αγγίζει. Τρομάζω προφανώς, από πίσω όμως. Το αφεντικό. Ο γουμανταδόρος. Και γυρνάει αυτός ο τύπος, φουλ ψύχρωμος, ρε. Και μου κάνει, μην αγχώνεσαι, μάγκα μου. Δεν δαγκώνει ο σκύλος. Πού το ξέρεις, ρε μεγάλε? Επειδή δεν δαγκώνει εσένα, εσύ πρακτικά είσαι ο πατέρας του. Ούτε εγώ θα βάραγα ποτέ τον πατέρα μου. Αλλά άμα ερχόταν ένας άσχετος στο μετρό να με χαϊδέψει, θα του έφερα τον προσβεστήρα στο κεφάλι. Θα μου έσφασε, έλα μωρέ. Να με χαϊδέψει θέλει. Και μετά αυτός ο τύπος γυρνάει και μου λέει μια ατάκα. Δεν ξέρω αν τη λέτε όσοι έχετε σκυλιά, αλλά αν τη λέτε δεν βγάζει κανένα νόημα. Okay, γιατί γυρνάει αυτός ο τέρας ψυχραιμίας, ρε, και μου κάνει, όχι, 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 μάγα μου, μην αγχώνεσαι. Δεν δαγκώνει ο σκύλος. Είναι στυρωμένος. Τι? Πού κολλάει αυτό? Αρχικά από πότε τον ακόβεις τα αρχίδια κάποιου, τον κάνει πιο ήρεμο. Και δεύτερον, διαλένε ο σκύλος ήταν καυλωμένος, τι θα μου έλεγε? Μην αγώνεσαι, μάγκα μου, δεν θα σε γαμίσει ο σκύλος. Του έχω βάλει φήμωτρο. Τώρα το κατάλαβες, έτσι. Άργησε, άργησε. Και όλη αυτή η σκέψη μου ήρθε την τελευταία δουλειά που έκανα στη ζωή μου. Μοίραζα φυλάδια. Έχετε μοιράσει φυλάδια, ένα χειροκρότημα? Μαλάκα. Ένα ψυχολόγο χρειαζόμαστε εδώ πέρα όλοι. Ήταν ένα Σάββατο μεσημεράκι, μοίραζα φυλάδια από πόρτα σε πόρτα, ρε παιδί μου, και φτάνω σε ένα σπίτι. Φανταστείτε το σπίτι, μακρύς διάδρομος. Στο τέλος του διαδρόμου η πόρτα που πρέπει να αφήσω τα φυλάδια. Μπαίνω μέσα, εγώ φουλ χαλαρός. Κάνω 2-3 βήματα. Και κάποια στιγμή συνειδητοποιώ ότι κάτω δεξιά από ένα πεζούλι κοιμάται μια τεράστια σκύλα. Σκύλα, όχι πρώην μου, κανονική.
Κοιμάται παρόλα αυτά. Είναι κάτω το πεζούλι, μπορεί να είναι δεμένη, είμαι cool. Συνεχίζω. Δύο βήματα πιο πέρα, δεν σας κάνω πλάκα. Δεύτερη τεράστια σκύλα κοιμάται κάτω από το ίδιο πεζούλι. Έχω αρχίσει λίγο να αγχώνομαι. Αλλά όπως σας είπα, είμαι ένας άνθρωπος που θέλει να αντιμετωπίζει τους φόβους του. Συνεχίζω δυναμικά. Τρία βήματα πιο πέρα, δεν σας κάνω πλάκα, είναι αληθινή ιστορία. Τρίτη σκύλα, τρεις τεράστιες σκύλες κοιμούνται κάτω από το ίδιο πεζούλι. Έχω χεστεί απάνω μου. Με έχει πάει πευκοβελώνα. Αλλά έχω φτάσει στην πόρτα, okay, δηλαδή αφήνω τα φυλάδια. Το μόνο που έχω να κάνω να περπατήσω αθόρυβα στο διάδρομο, να ανοίξω την εξώπορτα και να φύγω. Σωστά, απλός στόχος. Ξεκινάω φούλα αθόρυβα. Και κάποιος μαλάκας κορνάρει. Ξυπνάει η πρώτη παιδιά, άρχισε να με κυνηγάει, να μου γαυγίζει. Ξυπνάει και η δεύτερη, με κυνηγάνε δύο τεράστιες σκύλες. Δεν ήξερα να παίξουν, δεν έκανα να μάθω κιόλας. Τρέχω από εδώ, τρέχω από εκεί. Κάνω παρκούρ, δεν έχω κάνει ποτέ παρκούρ στη ζωή μου. Έχω τη μέση μου. Φόβος, έχετε φοβηθεί τόσο πολύ τη ζωή σας που ακούτε τη μάνα σας την πλωταυτή εδώ να κλαίει. Την άκουγα να κλαίει και να προσεύχει στο Θεό, ρε. Την άκουγα και προσευχόταν και έλεγε Πασόκ, βοήθησε μας, Πασόκ. Τρέχω από εδώ, τρέχω από εκεί. Κάποια στιγμή προφανώς σκοντάφτω, πέφτω και ξυπνάω την Τρίτη. Την Τρίτη το μεσημέρι στο νοσοκομείο. Παιδιά, το σώμα ήταν σακατεμένο, δακοματιές, μόλυπες, ρατζουνιές, δεν καταλαβαίνετε. Αλλά δεν με ένοιαζε εκείνη τη μέρα στο νοσοκομείο το σώμα μου. Ξέρετε τι με ένοιαζε? Ο κόλος μου που έτζουσε και είχε πάρει φωτιά. Ξέρετε γιατί? Γιατί οι δύο πρώτες σκυλές ήταν στυρωμένες. Η Τρίτη είχε φήμωτρο, ρε φίλε. Δύο ερωτήσεις και φεύγω, εντάξει, δύο ερωτήσεις, αλήθεια, το υπόσχομαι. Ένα χειροκρότημα, πόσοι είστε από επαρχία? Λατρεύω την επαρχία, πραγματικά. Τη λατρεύω, γιατί πολλές φορές οι κωμικοί κάνουν πολλά αστεία για την επαρχία, οπότε λίγο μαγκώνει το κοινό, καταλαβαίνετε. Αλλά εγώ τη λατρεύω και λατρεύω την επαρχία για την αθωότητα που κρύβει. Δεν με πιστεύετε. Ωραία, το δέχομαι, το δέχομαι. Μιλάω για τους παππούδες και τις γιαγιάδες, τους παλιούς της επαρχίας, okay, αυτούς τους δεινοσαύρους, ρε παιδί μου, έτσι. Ακόμα και στα κακά τους χαρακτηριστικά κρύβουν μία αθωότητα. Ένα παράδειγμα, ο ρατσισμός. Μην γελάτε, ρε μαλάκες. Υπάρχει ρατσισμός στην επαρχία. Εννοείται, όπως υπάρχει και στην Αθήνα, παντού υπάρχει ρατσισμός. Αλλά ακόμα και ο ρατσισμός από τους παλιούς της επαρχίας ερχόταν με μία αθωότητα. Γιατί θυμάμαι τη γιαγιά μου να λέει ρατσιστικά πράγματα. Αλλά δεν τη θυμάμαι να τα λέει με ρατσιστικό τρόπο. Θυμάμαι τη γιαγιά μου να λέει «Αυτός είναι Αλβανός! Πιάνουν τα χέρια του!» Το οποίο είναι ρατσιστικό. Αλλά ισχύει. Και δεν ισχύει με το στερεοτυπικό τρόπο αλβανίκο εδώ μέσα, ούτε καν ισχύει, επειδή οι Αλβανοί, ρε παιδί μου, σαν άνθρωποι, είναι εργατικοί άνθρωποι. Οκ, αν χαλάσει κάτι στο σπίτι τους, δεν θα πάρουν αμεζομάστορα, θα προσπαθήσουν να το φτιάξουν οι ίδιοι. Δεν δεις ποτέ Αλβανό στα μίντια μα να λέει «Γεια σας, χάλασε η κουζίνα μου, φτιάξτε τη». Θα τον δεις στα μίντια μα να λέει «Γεια σας, χάλασε η κουζίνα σας, θα τη φτιάξω». Πράγμα που ειδικά όταν ήμουν μικρός μου μπέρδευε πάρα πολύ, γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω αν η γιαγιά μου είναι ρατσίστρια ή αν νομίζει ότι ο νέος Αλβανός είναι επάγγελμα. Τι δουλειά κάνετε? Αλβανολόγος μηχανικός είμαι, ναι, ναι. Δεύτερο και τελευταίο λογοπαίγνιο, το υπόσχομαι. Καταλαβαίνω ότι τα στερεότυπα πολλές φορές έτσι κριντζάρουν λίγο, okay, αλλά καμιά φορά λειτουργούν, γιατί είναι σαν αυτό που κάνουμε εμείς κομικοί πολλές φορές που λέμε για τους παπάδες. Ότι είναι έτσι παιδεραστές. Έχει αλλάξει βέβαια, τώρα είναι πια σκηνοθέτες, ηθοποιοί, το έχουμε. Και πολλές φορές έρχονται άνθρωποι μετά την παράσταση και μας λένε: «Έλα ρε Χρήστο, μην το λες αυτό. Δεν είναι όλοι οι παπάδες παιδεραστές». Αυτό έλειπε, ρε μαλάκες. Να ήταν όλοι και να το συζητάγαμε ακόμα. Τι σημαίνει ότι θα πάρεις το παιδί σου και το πας στην εκκλησία, δεν φοβάσαι? Το να παίρνεις το παιδί σου και να το πηγαίνεις στην εκκλησία είναι σαν να παίρνεις το παιδί σου και να το πηγαίνεις σε ένα νησί που είναι γεμάτο οπλισμένους δολοφόνους. Ας πούμε τώρα εντελώς τυχαία την Κρήτη. Έχουμε κριτικούς, ένα χειροκρότημα. Ω, θα πεθάνω, μαλάκα, τελείωσε. Λοιπόν, έκανα τη μαλακία και είπα αυτό το αστείο στην Κρήτη. Πού στην Κρήτη όμως? Στους μαχαιρούς Χανίων. Το χειρότερο μέρος να πεις αυτό το αστείο. Το δεύτερο χειρότερο είναι το οπλοπολιβόλο Ρεθύμνου. Και καθόταν ένας μπάρμπας έτσι, κριτήκαρος, ωραίος τύπος, πάνω-πάνω. Και ακούει αυτό το αστείο και γυρνάει και κάνει «Πουτάνας γιος». Δεν έλεγε καν «Πουτάνας γε». Το δήλωνε αυτός «Πουτάνας γιος». Και η βρισιά «Πουτάνας γιος» μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργη. Δεν μπορώ να την καταλάβω, γιατί δεν μου φαίνεται κακό το να είσαι πουτάνας γιος. Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να είσαι πουτάνας γιος. Το μεταξουργείο είναι μια υπέροχη περιοχή.
Πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα. Ένα πράγμα βρήκα που είναι κακό στο να είσαι πουτάνας γιος και είναι ότι αν υπήρχε ένα συνέδριο με πουτάνας γιους, θα ήταν γεμάτο μπάτσους. Ήμουν ο Χρήστος Πέτρου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε ένα υπέροχο κοινό. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια. Πώς κουνιέται, πώς με καίει, πώς με θέλει λέει. Με βγάζουνε hate γιατί ξέρουν δεν τους παίρνει. Θέλουν να μας βλάψουν, θα μας κλάσουν. Πες το πως παγκά, δεμένο το μπάτσο, ναι. Αθήνα στο αέρα της μάσκας, pure σαν της Αλάσκας. Πολύ μιλάς, είσαι σαλάδας, φέρ' το ποτό σου και για μας. Δεν έχω για SMS και σε εμάς, δες και δες. 20-20 είναι πάντα fresh, fresh, νες ιδέες.